τα νίκη τη δύναμη της Ρώμης σαν τα νύχια του Γερακιού. Έχει γραπώσει όλες τις Υπήρους εκτός από εδώ, στη Βρετάνη, όπου μια χούφτα ανυπότακτοι γαλάτες εξακολουθούν να κοροϊδεύουν την αυτοκρατορία μπροστά στα μάτια μας. Το αγαπημένο τους δάσος θα γίνει μεγαλοπρεπή κτίρια και περικυκλωμένοι από το ρωμαϊκό πολιτισμό ή θα προσαρμοστούν ή θα εξαφανιστούν. Και πώς θα ονομάσεις την ένδοξη πόλη σου? Η κατοικία των θεών. Μαζεστίξ, πρέπει να μιλήσουμε! Είναι σε συνάντηση να κρατήσω κάποιο μήνυμα. Τι μπορούμε να κάνουμε, Πανοραμίξ? Τόπο στον πολιτισμό. Το δάσος τους θα εξαφανιστεί. Εγώ έχω μια ιδέα, αλλά είμαι σίγουρος πως δεν θα συμφωνήσετε. Τι λέτε να δίνουμε στους Ρωμαίους ένα χέρι ξύλο? Ορίστε, αυτό ήταν δική μου ιδέα. Ήπιατε όλοι, παιδιά! Όχι. Οι πολίτες. Πρέπει να διώξουμε τους πολίτες, αλλά όχι με τη βία. Κατάλαβα! Τι καταλάβατε? Έτσι γενικά το λέω, κατάλαβα. Πόσο θα δίνετε? Ένα συστέρσιο. 40 συστέρσια, ειδική τιμή για την κατοικία των θεών. Θα το πάρω. Καταντήσατε ένα μάτσο βλάκες, άπλιστοι. Λάθος, βλάκες ήμασταν και πριν τους Ρωμαίους. Οι γαλάτες θέλουν να ζουν σαν τους Ρωμαίους. Το σχέδιό του πάει πολύ καλύτερα από ό,τι ελπίζαμε. Έχουμε ένα χωριό να ισοπεδώσουμε. Θα μπήξετε το μαχαίρι μέχρι την Ολένη. Σκιασμός, Ολένιους! Επίθεση! Δεν θα περάσετε! Πολύ καλέ στην άκρη! Ας δούμε τη θετική πλευρά. Το ηθικό είναι ακμεότατο. Και αυτό είναι υπέροχο. Πάρτε ξεχνά! Αστερίξ, η κατοικία των θεών. Δεν νομίζω ότι είναι λεμονάδα. 25 Δεκεμβρίου. Στους κινηματογράφους. Και σε 3D. Από τη Village.